Λύτε το, έστω και κάποιες, να απειλούνται έστω και κάποιες ελάχιστες κατακτήσεις στον χώρο της παιδείας, οι οποίες γίνονται βήμα-βήμα από τη μεταπολίτευση και μετά από μια κυβέρνηση σαν τη σημερινή, μέχρι το πώς συζητάμε για την ιστορία, γιατί πρέπει το πώς συζητάμε για την ιστορία να αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, είναι επίσης ένα ερώτημα. Και φτάσαμε τελικά στην ανάγκη όλο αυτό να το συζητήσουμε εκτενώς και με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το θέμα και έχουν διαμορφωμένη άποψη και πάρα πολύ, κατά την άποψή μου, σεβαστή. Είναι μαζί μας λοιπόν σήμερα, σας παρουσιάζω με τη σειρά που τους έχω, ο Νίκος Οφίλης, δημοσιογράφος, βουλευτής, πρώην διευθυντής της Αυγής μας. Ο Τριαντάφυλλος Πετρίδης, καθηγητής στην μέση εκπαίδευση. Θέλαμε έναν άνθρωπο να μας μιλήσει και γι' αυτό, γιατί εκεί είναι ο πυρήνας όλης αυτής της διαμάθησης. Η Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτήνα, βουλεύτρια, βουλευτής και πανεπιστημιακός. Και ο κύριος Αντώνης Λιάκος, επίσης πανεπιστημιακός. Τους καλωσορίζουμε και τους ευχαριστούμε. Και δίνω το λόγο αμέσως στον Νίκο το Φίλη. Καλησπέρα σας. Όταν μιλάμε για το 1821 σήμερα, στην ουσία μιλάμε για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, έχει για κάποιους, αλλά γενικά μια επαναδιατύπωση μιας εθνικής αφήγησης για εκείνη την εποχή, όσο αυτή η εθνική αφήγηση που σε κάθε επέτειο ανανεώνεται με βάση τα διακυβεύματα της εποχής, να μπορεί να διαμορφώνει ορίζοντες για την χώρα συνολικά σήμερα και αύριο. Άρα λοιπόν το θέμα που έχουμε μπροστά μας δεν είναι ένα θέμα που αφορά ιστορικούς ή τουλάχιστον κυρίως ιστορικούς, αφορά όλους τους πολίτες, είναι θέμα πολιτικό. Η πρόβληψη του παρελθόντος είναι στενά συνδεδεμένη με το παρόν και τις προσδοκίες για το μέλλον. Και τα ζητήματα της εθνικής επετείου αποτελούν πεδίο συγκρούσεων, συχνά αλληλοανερούμενων μεταξύ τους προσλήψεων, συγκρούσεων και προσλήψεων που αφορούν και συνολικά τον κόσμο και ειδικότερα τις ελίτ. Γι' αυτό η συζήτησή μας, επαναλαμβάνω, μια πολιτική συζήτηση που αφορά όλους τους τομείς της κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτικής. Έχουμε ένα παράδειγμα πώς εορτάστηκε στην Ελλάδα η εκατονταετία της Παλιγγενεσίας, σύμφωνα με την λαγκάζ της εποχής. 1930, με καθυστέρηση περίπου 10 χρόνων, λόγω των πολέμων και της μικρασιατικής καταστροφής, εορτάζονται τα 100 χρόνια, που όμως ουσιαστικά συμπίπτει αυτή η χρονολογία όχι με τα 100 χρόνια της Επανάστασης, αλλά με τα 100 χρόνια της ίδρυσης του ελληνικού κράτους, 1830-1930. Έχει σημασία αυτό, αφού δεν προέκυψε ως προγραμματισμός, αλλά προέκυψε από τα γεγονότα. Έχει μια σημασία. Διότι αυτή η επέτειος των 100 χρόνων γίνεται στη μεταπολεμική διεθνή συγκυρία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης, το 1928 είναι η μεγάλη παγκόσμια κρίση, είναι η εποχή όπου το κράτος αρχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε ζητήματα υγείας, οικονομικών συναλλαγών. Είναι η εποχή όπου και στην Ελλάδα, με έναν τρόπο συστηματικό, η δεύτερη περίοδος Βενιζέλου επιχειρεί να συγκροτήσει τον αστικό εξυγχρονισμό στο εσωτερικό της χώρας και από την άλλη προσπαθεί να μετατοπίσει την εξωτερική πολιτική από τα οράματα τα μεγαλοειδητικά που είχαν πια σβήσει, χρεοκοπήσει με την καταστροφή του 20, τη μικρασιατική καταστροφή, σε πιο φιλιρηνικές επιλογές. Η συνάντηση Ατατούρκ Βενιζέλου είναι μια χαρακτηριστική επιλογή μιας τέτοιας αλλαγής. Και πρέπει να πούμε ότι
Αυτός ο εορτασμός είναι ένας εορτασμός ο οποίος σε μεγάλο βαθμό προσπάθησε να εξυπηρετήσει το εξυγχρονιστικό πρόταγμα της πολιτικής Βενιζέλου. Βεβαίως υπήρξαν και οι αντίστοιχες εθνικιστικές στοχεύσεις. Με πολύ σοβαρή την λειτουργία και το ρόλο των διανοουμένων. Για να μην επεκταθώ περισσότερο, αλλά έχει μια σημασία για τα σημερινά μας, είναι τότε που μπαίνουν οι βάσεις για το εθνικό θέατρο, για τα μουσεία, η πολιτική των μνημείων, το πεδίο του Άρεως, ο Άγνωστος Στρατιώτης, η προσπάθεια να διαμορφωθεί στα σχολιά της νέας Ελλάδας, κυρίως στη Μακεδονία, μέσα από πολιτικές πορτρέτων και τέτοια πράγματα, μια αφήγηση για την ένταξη όλων των νέων πληθυσμών στην ελληνική επικράτεια. Ήταν λοιπόν μια κομβική σημασίας, εορτασμός. Πιστεύω ότι και αυτός ο εορτασμός βεβαίως συνοδεύτηκε από την κινητοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού. Δεν ήταν υπόθεση μιας επιτροπής. Σε 5 λεπτά, στον χώρο των διεθνών επίσημη επιτροπή που ορίστηκε του εορτασμού, ξεκινά workshop με θέμα από «Η κλιματική κρίση κάνει το γύρο του κόσμου». Σημαντικές της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής. Ο Ζαΐμις ήταν επικεφαλής στην επιτροπή τη δεύτερη φάση. Βεβαίως με πρωταγωνιστικό ρόλο και της Εκκλησίας. Νεολαία του ΧΑΝΤΕΠΕ, Γιούσος, σήμερα, νεολαία της αριστεράς του Σουηδία, Socialist Solidarity από την Τσεχία, Young European Greens, ωραία, YSI από τη Σκωτία και Σοσιαλδημοκρατική Νεολαία της Βόρειας Μακεδονίας. Σε λίγη ώρα, στον χώρο των διεθνών οργανώσεων. Ωραία. Σήμερα λοιπόν, χωρίς να θέλω πω ότι υπάρχουν ομοιότητες, υπάρχουν μεγάλες διαφορές, μπορεί να αναζητήσει κανένας αναλογίες. Βγαίνει η χώρα όσο βγαίνει, αργά, βασανιστικά, ελπίζει να βγει από μια βαθιά και απαραταμένη οικονομική και πολιτική κρίση. Πώς βγαίνουμε? Συνηθίζουμε να λέμε ότι βγαίνουμε με την κοινωνία όρθια, αλλά βλέπουμε ότι βγαίνουμε με μια θολούρα σε πολλά πράγματα, κυρίως σε αξίες και ιδεολογικά προτάγματα. Το βλέπουμε καθημερινά. Βγαίνουμε χωρίς να υπάρχουν σχέδια για το μέλλον, παρά μόνο τα μνημονιακά τέρμινα, μέχρι το καλοκαίρι του 18, μέχρι το 23, μέχρι το 22 και μέχρι το 60 μετά. Και πιστεύω ότι βγαίνουμε με μία επί του παρόντος, και αυτό έχει μια σημασία, ενίσχυση της νεοεθνικοφροσύνης. Αυτό το πάντρεμα ανάμεσα στον ελευθερισμό και την νεοεθνικοφροσύνη. Ένα πάντρεμα που δεν είναι εθνική ιδιομορφία, όπως θα λέει κανένας, μια βαλκανική εκδοχή της δεξιάς, όχι. Προκύπτει και στην Ευρώπη, αυτή ακριβώς αυτό το υβρίδιο ιδεολογίας και εξουσίας, για άλλους λόγους βεβαίως, και πιστεύω ότι προκύπτει κυρίως από τις ρογμές που έχει υποστεί η παγκοσμιοποίηση. Η αντίληψη ότι όλα τα έθνη χωνεύονται μέσα στην παγκοσμιοποίηση της αγοράς, του νεοφιλελευθερισμού, περνάει κρίση. Και από την κρίση αυτή βγαίνουν συνήθως τέρατα. Ο ριζοσπαστισμός ο οποίος ενισχύεται αυτή τη στιγμή δεν είναι ο ριζοσπαστισμός της αριστεράς, αυτός υποχωρεί και η αριστερά μαζί του, δυστυχώς επειδή υποχωρεί και ο ριζοσπαστισμός της υποχωρεί και η αριστερά, είναι ο ριζοσπαστισμός της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Το 2021 λοιπόν θα είμαστε ακόμα εγκλωβισμένοι στα πλεονάσματα. Θα είμαστε ακόμα εγκλωβισμένοι σε μία ανάμνηση ευημερίας που την διαδέχτηκε ο εφιάλτης μιας οικονομικής καταστροφής για μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες. Και ταυτοχρόνως θα είμαστε μπροστά σε διλήμματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον της χώρας, αν δηλαδή το μέλλον μας θα είναι εσωστρέφεια και αυταρχισμός μέσα από το πάντρεμα του νεοφιλελευθερισμού και της νεοεθνικοφροσύνης, ή θα είναι μια εξωστρέφεια, μια χώρα ανοιχτή και δημοκρατική. Εσύ κάνεις like στο σεξισμό, η έμφυλη βία στη δημόσια σφαίρα και στα social media. Μόνοι μας στην κοινωνία, στον κόσμο, στα διλήμματα που αντιμετωπίζουμε, υπάρχουν και παγκόσμια διαχειβεύματα, όπως αυτό που φαίνεται με την κινητοποίηση των παιδιών για την κλιματική αλλαγή.
ένα διακήρυγμα που υπάρχει εξ αντικειμένου, αλλά δεν θα προκαλούσε πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ανακατατάξεις εάν δεν στηριζόταν και αν δεν στηριχτεί από μαζική κινητοποίηση, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων και πολιτών του κόσμου που βρίσκονται εκτός πολιτικής διαδικασίας, και αυτή η ενασχόληση με το μείζον πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής του δίνει τη δυνατότητα να παρέμβει σε ακινητοποιημένες σήμερα πολιτικές καταστάσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, να μπει δηλαδή κόσμος που είναι εκτός πολιτικής διαδικασίας μέσα στην πολιτική διαδικασία και να αμφισβητήσει την υπάρχουσα πολιτική και κοινωνική ισορροπία. Και αυτός ο κόσμος που συνδυάζεται και με το 1929, το δικό μας πια, είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν συζητάει την ιστορία κοιτώντας προς τα πίσω, αλλά και συζητά την ιστορία με βάση τις σημερινές του εμπειρίες και με βάση τις προσδοκίες του. Είπα νωρίτερα ότι δύο μεγάλες κατευθύνσεις σφράγισαν τον εορτασμό του 30 του βενιζελικού εξυγχρονισμού. Η μία ήταν η επέκταση του κράτους ως αποτέλεσμα των γενικότερων εξελίξεων στον κόσμο τότε μετά την κρίση, και τώρα θέλουμε ένα νέο δημόσιο, ένα νέο κοινωνικό κράτος, ένα νέο ρόλο του κράτους. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία αν στο επικεντρό της δεν έχει αυτή τη λειτουργία ενός κράτους. Και το δεύτερο, είπα ότι ήταν η φιλιρινική πορεία μετά την καταστροφή. Λοιπόν, και σε αυτό το δεύτερο θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ συστήνει τη χώρα διεθνώς με μια φιλιρινική πρωτοβουλία που είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Άρα λοιπόν, έχουμε αρχίσει με την πολιτική μας, και τονίζω το θέμα των Πρεσπών, να δίνουμε ένα περίγραμμα ποια θα πρέπει να είναι αδρά η Ελλάδα μετά το 2021. Και για να πω και κάτι, ίσως θεωρηθεί υπερβολικό, αν οι πρέσπες δίνουν μια κατεύθυνση, είναι μια κατεύθυνση να μπουν σε μια διαδικασία επίλυσης όλα τα εθνικά θέματα, και το Κυπριακό και το Αιγαίο, μια διαδικασία επίλυσης που δεν σημαίνει κλείσιμο χωρίς αρχές, αλίμονο, αλλά όμως σημαίνει απεγκλωβισμό από μια πορεία που ήταν εις βάρος της κοινωνίας και εις βάρος του έθνους. Άφησα τελευταίο, και θα πούνε οι άλλοι περισσότερα, έχουμε και καθηγητές εδώ και μέσα της εκπαίδευσης και των πανεπιστημίων, το θέμα της εκπαίδευσης. Και το 30 παίχτηκαν ιδεολογικά ζητήματα στην εκπαίδευση. Πολύ σοβαρά, να μην αναφερθώ όμως. Εδώ ανοίγει το θέμα η ίδια η κυβέρνηση με τα λόγια της Κεραμέως. Η ιστορία πάντοτε είναι ένα επίδικο, ιδεολογικό επίδικο, θέμα ταυτότητας. Και η γλώσσα και η ιστορία και τα θρησκευτικά ήταν τρία ζητήματα τα οποία φτιάχνανε συγκρούσεις ταυτοτήτων στην κοινωνία μέσα και στην εκπαίδευση. Όταν πίστευε η προοδευτική παράταξη με την ευρεία έννοια στους στόχους αυτούς, κέρδιζε. Όταν δεν πίστευε και έψαχνε να βρει μέσους όρους και ατελείς συμβιβασμούς, έχανε. Σε αυτό είμαστε μπροστά και τώρα. Η αντίληψη ότι η ιστορία είναι αγωγός της εθνικής συνείδησης, εδραζόμενη αυτή η αντίληψη και στο άρθρο 16, παράγωγος 2 του συντάγματος, είναι μια αντίληψη η οποία θέλει πολλή συζήτηση. Δεν αμφισβητώ ότι υπάρχει θέμα εθνικής ταυτότητας, που το σχολείο πρέπει να την καλλιεργήσει. Αλλά η εθνική ταυτότητα δεν μπορεί να είναι μια ιστορία, μια εξιστόρηση πολεμικών μαχών, χρονολογιών και προσωπικότητων του πολιτικού κατεστημένου διαχρονικά. Η εθνική ταυτότητα δεν μπορεί να είναι μια ιστορία κορυφής. Είναι η ζωή των απλών ανθρώπων μαζί με τα λειτουργικά κατορθώματα. Είναι η οικονομία, είναι η κοινωνία, είναι οι γυναίκες, είναι τα παιδιά, είναι οι πολιτιστικές τάσεις, είναι η ψυχαγωγία, είναι όλο το πρόσωπο μιας χώρας. Αυτό είναι η εθνική ταυτότητα. Και αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε. Διότι αυτό δεν είναι όπως υπόθηκε με έναν τρόπο έτσι υποτιμητικό, κοινωνιολογία. Αυτό είναι πράγματι η ταυτότητα μιας σύγχρονης χώρας. Και τελειώνοντας, προδίδει αυτή η διάκριση ανάμεσα, η αντίθεση που φτιάχνει Κεραμέως και η δεξιά ανάμεσα στην
εθνική ταυτότητα και συνείδηση και την κοινωνιολογία. Έναν απόϊχο από τη μετεμφυλιοπολεμική εθνικοφροσύνη που αντιπαρέθεται την καθαρή έννοια του έθνους στο λαουτζίκο, στο λαό. Στο λαό που ήταν ύποπτος ότι μπορούσε να παρασυρθεί, να μολυνθεί από τα μοιάσματα, αυτές είναι φράσεις της νεοεθνικοφροσύνης, και να μολύνει την εθνική ιδέα. Γι' αυτό είμαστε εδώ λοιπόν, έστω και με τις καθυστερήσεις που έχουμε, να θέσουμε τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς και περνάω αμέσως το λόγο στον επόμενο μιλητή που είναι ο Τριαντάφυλλος Πετρίδης. Παρακαλείτε ο υπεύθυνος για τον ήχο να μεταβεί άμεσα στο παιδότοπο. Καλησπέρα και από μένα. 2007, σε ένα γυμνάσιο στα Πετράλωνα. Μάθημα ιστορία στην τρίτη γυμνασία. Παρακαλείτε ο υπεύθυνος για τον ήχο να μεταβεί άμεσα στο παιδότοπο. Του βιβλίου «Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους». Το κεφάλαιο εστιάζει στις ενέργειες των επαναστατημένων να συγκροτήσουν κεντρικούς πολιτικούς θεσμούς και στις συγκρούσεις που συνόδευαν αυτές τις προσπάθειες. Ως προς τη γραφή του, περιοριζόταν σε μια γεγονοτολογία και πολλές φορές το ίδιο το κείμενο άφηνε πολλά ερωτηματικά που δεν βοηθούσε σε τίποτα να απαντηθούν. Μαθητές και μαθήτριες, επί της στην πράξη έπρεπε να μάθουν την αφήγηση του βιβλίου. Εγώ προσωπικά, διδάσκοντας και με αρκετό ενθουσιασμό, έχοντας και την εμπειρία 15 χρόνων ήδη τότε, αποφασίζω να δοκιμάσω στην τάξη κάτι διαφορετικό. Να προσπαθήσω να διδάξω μέσα από δύο πηγές ότι η Επανάσταση δημιούργησε νέες πραγματικότητες και νέες αντιλήψεις. Η πρώτη από αυτές τις πηγές προέρχεται από τα μνημονεύματα του Κολοκοτρώνη. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω, είναι 3 γραμμές. Οι κοινωνίες μας ήταν μικρές, λέει ο Κολοκοτρώνης, και μόνο με την Επανάσταση γνωρίσαμε τους άλλους Έλληνες. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν ήξεραν άλλο χωριό, μια ώρα μακριά από το δικό τους. Τη Ζάκυνθο τη θεωρούσαν παλιότερα το πιο μακρινό μέρος στον κόσμο. Για μερικοί μας φαίνεται σήμερα, όπως φαινόταν στους ανθρώπους τότε, η Ζάκυνθος. Η δεύτερη ήταν ένα απόσπασμα από μια επιστολή του Δερβένα Κραβάρων Αχμέτ Νεπρεβίτσα προς τον Κίτσο Τζαβέλα, στο οποίο που λέει. Όταν ο Τζαβέλας πηγαίνει στα Κράβαρα και του ζητάει να παραδώσει τον τόπο, γιατί αυτός ο τόπος είναι ελληνικός. Πολλά λόγια δεν σου λέω. Πήγαινε από εκεί που ήρθες ορφανέ, γιατί σας λυπάμαι που μείνατε τρεις σουλιώτες και θα χαθείτε όλοι. Και για τον ελληνικό τόπο που λες, εδώ τόπος είμαι εγώ, και αν θέλει ο Θεός, θα με γνωρίσεις γρήγορα. Μωρέ Κίτσο, εγώ σε ξέρω Αρβανίτη σαν και εμένα. Εσύ πώς το διάβολο τα είμαστε σε αυτά τα ελληνικά και εγώ δεν ξέρω. Για τα επόμενα 35 λεπτά του μαθήματος πάλευα με αμηχανία και διάφορες ερωτήσεις να σώσω μια κατάσταση. Δηλαδή να κάνω τους μαθητές να κατανοήσουν γιατί μιλούν έτσι ο Κολοκοτρώνης και ο Δερβένεγας το Κραβάρο. Σε λίγο, στο χώρο ότι η Επανάσταση μεταξύ άλλων άλλαξε τους ανθρώπους, άλλαξε τις μέχρι τότε αντιλήψεις, γνώσεις, ιδέες που είχα. Το αποτέλεσμα ήταν πενιχρότατο. Ενώ στο διάλειμμα πλησίασε μια μαθήτρια και με ρώτησε κατηδίαν: «Τι θέλετε να πείτε, ο Τζαβέλας δεν ήταν σαν και εμάς?» Απάντησα με ένα λογίδριο, το οποίο είμαι σίγουρος δεν έπεισε. Ότι δεν μπορεί να ήταν σαν και εμάς, γιατί τότε ήταν άλλες οι συνθήκες, οι ανάγκες των ανθρώπων ήταν διαφορετικές κτλ. Συνέχεια στο εγχείρημα δεν έδωσα. Τι πήγε στραβά? Ήθελα να δείξω μια άλλη όψη του 1821. Αλλά όλη η προσπάθειά μου δεν επικοινωνούσε καθόλου με το βιβλίο, ούτε με το πρόγραμμα σπουδών. Επιπλέον, οι μαθητές και οι μαθήτριες γνώριζαν δε κάποια πράγματα και είχαν διαμορφωμένες κάποιες βεβαιότητες από τις οικογένειές τους, από το δημόσιο λόγο, από τους σχολικούς εορτασμούς της 25ης Μαρτίου, από επισκέψεις σε μουσεία και διάφορους τόπους. Κάποιοι είχαν παρελάσει ενδεχομένως και σαν τσολιαδάκια στις παρελάσεις. Και αν κάποιοι από αυτούς και από αυτές είχαν ακούσει κάποια διαφορετικά πράγματα από το σπίτι τους ή από το περιβάλλον τους, η σχολική πραγματικότητα δεν ήταν επιτρεπτική στο να αναδείξει αυτές τις διαφορετικές φωνές που μπορεί να κουβαλούσαν 15χρονοι μαθητές. Και είναι ένα ερώτημα, αν υπάρχει αυτός ο χώρος. Αυτή ήταν μια πρώτη εισαγωγή, επιτρέψτε μου, εμπειρική. Τι διδάσκονται οι μαθητές και οι μαθήτρες για το 1821 σήμερα? Και τα τρία βιβλία στα οποία διδάσκεται η Επανάσταση, έκτη δημοτικού, τρίτη γυμνασίου και μέχρι πρόσφατα τρίτη ηλικίου,
Οι μαθητές διδάσκονται σε διαφορετικές δόσεις ανατάξει τη στρατιωτική και την πολιτική ιστορία του 21, το φιλελληνισμό, καθώς και ορισμένα στοιχεία από την κοινωνική και διπλωματική ιστορία της Επανάστασης. Ενώ η σύνδεση της Ελληνικής Επανάστασης με τη γαλλική και με τα διάφορα επαναστατικά σύγχρονα της κινήματα στην Ευρώπη και στον κόσμο υπάρχει μόνο σε ένα βιβλίο. Πρόκειται ωστόσο για μια αφήγηση κλειστή που επικεντρώνεται σε ορισμένες πτυχές, που δεν εξηγεί πολλά πράγματα, που συχνά γύρει ερωτήματα, τα οποία το ίδιο το κείμενο δεν απαντά. Ενώ το υποστηρικτικό υλικό που υπάρχει στα βιβλία, χάρτες, εικόνες, διαγράμματα, ερωτήσεις, απλά είναι έτσι φτιαγμένο και δομημένο για να επιβεβαιώνει τη μοναδική αφήγηση χωρίς να αφήνει περιθώρια ερωτημάτων, μαθητές να θέτουν τα δικά τους ερωτήματα. Τα βιβλία μπορεί να βελτιώθηκαν αισθητικά σε σχέση με το παρελθόν, να προσφέρουν κάποια περισσότερα διδακτικά εργαλεία. Σε κάποια εντοπίζονται σοβαροί υπενιγμοί για κάποιους εθνικούς μύθους, όπως ας πούμε για παράδειγμα για την Αγία Λαύρα που προσπαθούν να την ιστοριοποιήσουν σαν αντίληψη κτλ. Αλλά δεν έπαψαν να υλοποιούν ένα κλειστό και αυστηρό πρόγραμμα σπουδών που οργανώνεται γύρω από το κεντρικό αφήγημα της εθνικής ιστορίας. Έτσι, σε μεγάλο βαθμό, όπως διαμορφώθηκε το 19ο αιώνα. Από αυτό το πρόγραμμα σπουδών που διαμορφώνει τα βιβλία εν τέλει, απουσιάζει κάτι βασικό. Ότι οι έννοιες, οι ιδέες, οι αξίες έχουν ιστορία. Ότι συγκροτούνται μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο, πράγμα που σημαίνει ότι και το περιεχόμενό τους αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου και ανάλογα με τις διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες. Ότι η συνείδηση πως ανήκουμε σε ένα έθνος αλλάζει και αυτή μέσα στον χρόνο. Ότι αλλιώς προσδιόριζε πως ανήκουν οι άνθρωποι τότε και αλλιώς μπορούμε να πούμε πως ανήκουμε εμείς σήμερα. Καλούμαστε δηλαδή ακόμη να διδάξουμε μια ιστορία που στρέφεται γύρω από έναν, σχεδόν αποκλειστικά γύρω από τον ελληνισμό, που εμφανίζεται σαν ενιαίο υποκείμενο με αναλύωτη και ομοιογενής οντότητα διαμέσου των αιώνων. Διδάσκουμε ακόμη στα σχολεία την ιστορία που ταυτίζεται με την ιστορία του ελληνικού έθνους και με μια και μοναδική αφήγηση που δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση και δεν έχει καμιά ρογμή, αλλά και καμιά ιδιότητα ιστορικής γνώσης, καθώς δεν μαθαίνουμε ποτέ από τι υλικά είναι κατασκευασμένη, σε τι πηγές στηρίζεται και από τι επεξεργασίες προέκυψε το περιεχόμενό της. Μια ιστορία που δεν επικοινωνεί παρά περιορισμένα και ελάχιστα με την ιστορική επιστήμη. Ότι με την ιστορία δεν μαθαίνουμε και τις συνέχειες και τις ασυνέχειες. Τις επιρροές και τις ρήξεις. Ότι ως Έλληνες διαφορετικά αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας 200 χρόνια πριν και διαφορετικά τώρα. Ότι όπως και ο Κίτσος Τζαβέλας, κάποιοι μπορεί σήμερα να επιλέξουν να υιοθετήσουν την ελληνική ταυτότητα και να την υποστηρίξουν. Ο ιστορικός συγγραμματισμός των μαθητών και η αξιοποίηση του μαθήματος της ιστορίας για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης τους παραμένει ακόμα ένα μεγάλο αιτούμενο. Δύο πρόσφατα πρόγραμματα σπουδών που τόλμησαν με τους δέοντες συμβιβασμούς να θέσουν τέτοιους άξονες και στόχους, το με πρώτο του 2012 αποσύρθηκε σιωπηλά, ενώ το δεύτερο του 2019 αγωνίζεται σήμερα να επιβιώσει. Έχει πάει στα σχολεία, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα σημαντικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας. Ήταν μια εθνική, κοινωνική και πολιτική επανάσταση και πρέπει να διδάσκεται. Δεν μπορούμε να μην διδάσκουμε αυτό το γεγονός. Ποια ερωτήματα τίθεται? Αν ετούμενο των ερωτασμών των 200 χρόνων της Επανάστασης είναι μια μεγάλη δημόσια συζήτηση για αυτήν, τμήμα της πρέπει να αποτελέσει και η σχολική ιστορική εκπαίδευση. Πώς λοιπόν θα διδαχτεί η Επανάσταση στα σχολεία στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων της? Υπάρχουν τα δεδομένα για τη διάχυση στα σχολεία αλλά και στη δημόσια σφαίρα των πορισμάτων της ιστορικής επιστήμης? Υπάρχει αυτή η πρόθεση? Ναι. Να συνδεθεί δηλαδή το σχολείο με την ιστορική κοινότητα? Είναι έτοιμη η ελληνική εκπαίδευση να θέσει ερωτήματα και να αναζητήσει απαντήσεις στον τρόπο που προσεγγίζει το σχολείο το 1821?
να αναθεωρήσει πρακτικές και να δοκιμάσει νέες παιδαγωγικές πρακτικές και διδακτικές, να δοκιμαστεί σε νέα υλικά και να διαρευνήσει διαφορετικούς παιδαγωγικούς τρόπους, π.χ. οι εορτασμοί των επαιτίων, η αναγκαιότητα μιας σχολικής παρέλασης. Είμαστε έτοιμοι ως εκπαιδευτικοί που διδάσκουμε ιστορία να προσεγγίσουμε το 1821 σε ένα άλλο πλαίσιο, με όλες τις πειθαρχίες της ιστορικής επιστήμης και της σύγχρονης διδακτικής της ιστορίας. Στο χώρο του βιβλιοπωλείου, είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε ως εκπαιδευτικοί μια τέτοια προσέγγιση, η οποία ωστόσο θα μας φέρει αντιμέτωπους και με τις δικές μας ενδεχομένως αντιφάσεις. Είμαστε πράγματι έτοιμοι να εμπλακούμε ως εκπαιδευτικοί σε μια αναθεώρηση των παιδαγωγικών αντιλήψεων και των εκπαιδευτικών μας πρακτικών. Όσες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσουμε, όσα πισωγυρίσματα ενέχει ένα τέτοιο εγχείρημα. Είμαστε τέλος πάντων έτοιμοι σαν εκπαιδευτικοί να απομακρυνθούμε από έναν καταγγελτικό λόγο και να προβάλλουμε την επιστημονική διάσταση της ιστορίας και της διδακτικής της. Πόσο έτοιμο είναι το σχολείο και η κοινωνία να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τον επελάβοντα αναρθολογισμό και να ασκηθούμε σε μια κριτική προσέγγιση των πραγμάτων με τους μαθητές μας. Πόσο έτοιμοι είμαστε ως σχολείο να διαρευνήσουμε τις σκοτεινές εντός εισαγωγικών πλευρές του 1821, τη βία του πολέμου, τις σφαγές των αμάχων κτλ. Και να μιλήσουμε γι' αυτά. Θα αρκεστούμε σε ένα ξαναζωντάνεμα του 1821 που ενδεχομένως, όπως έγινε με την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, θα μας πολλακεύσει και ή θα διεκδικήσουμε κάτι άλλο. Το 2007, στο τότε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κρίνοντας ένα σχολικό βιβλίο ιστορίας, ζήτησε η φράση «Ο μύθος του κρυφού σχολιού», διαβάζω ακριβώς το έγγραφο που σε στάλει, να αντικατασταθεί με τη φράση «θρύλος», δηλαδή μια ανεπιβεβαίωτη επαρκώς μέχρι σήμερα προφορική παράδοση, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις ειδικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την εποχή σε διάφορες επαρχίες της Οθωμανικής Επικράτειας, αφετέρου την έντονη ευαισθησία της ελληνικής κοινωνίας για το ζήτημα. Είναι μέσα στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας να στηρίξει τον ιστορικό εγγραμματισμό στο σχολείο, να δημιουργήσει ουσιαστικούς διάβλους επικοινωνίας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και του σχολείου, να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις σε μια τέτοια προσέγγιση, τον αναρθολογισμό που μέσα από τα μηδιακά και διαδικτυακά κυκλώματα θα επιδιώξει για μια ακόμη φορά να επιβληθεί ή τέλος πάντων θα υποχωρήσει σε όλα αυτά μαζί με εμάς. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε να τα βγάλουμε πέρα και με το heavy metal, αλλά θα πάμε λίγο πιο δυνατά. Θα δώσω στον κύριο Αντώνη Λιάκο το λόγο, είναι ο επόμενος ομιλητής. Καλησπέρα σας. Είναι προφανές ότι το 1821 είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι το βασικό ταυτωτικό στοιχείο στην εθνική ταυτότητα των Ελλήνων. Δηλαδή, αν θέλαμε να μιλήσουμε για την ελληνική εθνική ταυτότητα, θα λέγαμε ότι την στηρίζουν δύο μεγάλες κολόνες. Η μία είναι η αρχαιότητα και η άλλη είναι το 1821. Κατά συνέπεια, το πώς θα αντιληφθούμε το 1821 στα 200 χρόνια, στην επέτειο των 200 χρόνων, είναι σημαντικό για το πώς θα διαμορφωθεί κατά κάποιο τρόπο το περιεχόμενο της ταυτότητας και αυτό είναι που στηρίζει τις πολιτικές του μέλλοντος. Δηλαδή στα 200 χρόνια θα μιλήσουμε για την Επανάσταση πρωτευόντως και δευτερευόντως για το πώς θέλουμε η Ελλάδα να είναι στο μέλλον. Γιατί με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιληφθούμε την Επανάσταση και όλη την ιστορία γύρω από αυτήν, θα διαμορφώσουμε τις νοοτροπίες και τις νοητικές, κατά κάποιο τρόπο, ροπές για το μέλλον. Θα σας πω εδώ δύο παραδείγματα. Γιατί γιορτάστηκαν το 1989 τα 200 χρόνια από την Γαλλική Επανάσταση. Ποια ήταν η πιο σημαντική στιγμή αυτού του εορτασμού που θυμόμαστε έως σήμερα? Δεν ήταν τόσο οι εορτασμοί, οι παρελάσεις και όλα αυτά που έγιναν, όσο ήταν ένα άρθρο του Φιρέ,
του Γάλλου ιστορικού, ο οποίος αμφισβητούσε τις επαναστάσεις. Εγώ θυμάμαι ότι τότε ήμουν στην Αγγλία και άκουσα μία αντίστοιχη διάλεξη υπό τον τίτλο «Θα έπρεπε να γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της Επανάστασης, μήπως οι επαναστάσεις κάνουν κακό, εν πάση περιπτώσει, και ουσιαστικά εμπόδισαν την ιστορική εξέλιξη αντί να τη διευκολύνουν, μήπως κάνουμε λάθος, φτιάξαμε τις ταυτότητές μας πάνω στις επαναστάσεις». Επομένως, αυτό ήταν που σηματοδότησε τα 200 χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση. Τι σηματοδότησε τα 100 χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση, από την Ελληνική, τα 100 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση? Δεν ήταν οι γιορτές που κάνανε στην Ακρόπολη, ούτε ό,τι στήσανε τότε. Ήταν ένα μικρό βιβλιαράκι, το βιβλίο του Κορδάτου, για την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό το βιβλίο για το κοινωνικό περιεχόμενο της Ελληνικής Επανάστασης, που το έγραψε ο Κορδάτος για τα 100 χρόνια της Επανάστασης, συζητιόταν τα επόμενα 50 χρόνια. Προκάλεσε σεισμό στην Ελλάδα. Γιατί εκεί που έλεγαν ότι ήταν η άσβεστος φλόγα και τα λοιπά που οδήγησε στον αγώνα για την ελευθερία, έρχεται ο Κορδάτος και λέει όλα αυτά είναι παραμύθια. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια κοινωνία, στην κοινωνία αυτή υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, η αστική τάξη ήταν αυτή η οποία θέλησε να πάρει την εξουσία κτλ. Ούτε ηρωισμός ή τίποτα άλλο. Ούτε το ΚΚΕ δεν μπορούσε να αντέξει αυτό το νεωτερισμό, γι' αυτό μετά βγήκε ο Ζεύγος, λέει, κοιτάξτε, ήταν ο λαός, ο αγνός λαός, ο οποίος ήταν ηρωικός αντίον των Κοτσαμπάσιντων κτλ. Κατά κάποιο τρόπο έφερε τον συναισθηματισμό και τον ηρωισμό μέσα από μία άλλη ιστορία την οποία διηγήθηκε και την οποία ουσιαστικά υιοθέτησε το ΚΚΕ, και στην πραγματικότητα αυτή έχει υιοθετηθεί ως τώρα. Μιλάμε για τον λαό και τα λοιπά, εναντίον των Κοτσαμπάσιδων, εναντίον του ανώτερου κλήρου και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε, υπάρχει μία διαφορά από τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το παρελθόν η επιστήμη και αυτόν που αντιλαμβάνεται η πολιτική. Αντιλαμβάνομαι ότι οι πολιτικοί δεν μπορούν να πούνε όσα λέμε εμείς οι ιστορικοί. Γιατί ο λόγος ο πολιτικός είναι επιτελεστικός λόγος. Παράγει αποτέλεσμα. Ο λόγος ο δικός μας, ο επιστημονικός, είναι κατά κάποιο τρόπο περιγραφικός. Έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία να πούμε αυτά που λέμε. Λοιπόν, υπάρχουν μέχρι τώρα, έχουν γίνει σημαντικές μελέτες, η επιστήμη, κατά κάποιο τρόπο η ιστορική επιστήμη έχει προχωρήσει αρκετά και κυρίως έχει προχωρήσει κατά κάποιο τρόπο κλονίζοντας ορισμένες βεβαιότητες και πολλές βεβαιότητες. Σήμερα δεν θα λέγαμε ότι, ξέρετε, είναι ο λαός ο οποίος την έκανε αυτή την επανάσταση εναντίον των Κοτσαμπάσιδων, εναντίον του ανώτερου κλήρου κτλ. Γιατί η ελληνική κοινωνία της εποχής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελούνταν και από ανώτερα στρώματα και από κατώτερα και από τον κλήρο και από τους Κοτσαμπάσιδες και από τους εμπόρους. Ήταν μια εξαιρετικά διασπασμένη αλλά σύνθετη κοινωνία. Και αυτή η σύνθετη κοινωνία κατά κάποιο τρόπο μπήκε μέσα από το 1821 σε μια διαδικασία. Δεν είναι η βιογραφία αυτή η οποία μπορεί να μας εξηγήσει γιατί φτάσαμε στο 1821. Στο 1821 είναι μέρος ενός κλονισμού τον οποίο υπέστη ο κόσμος και τον οποίο υπέστη ο κόσμος μέσα από τους Ναπολεοντικούς πολέμους. Οι Ναπολεοντικοί πόλεμοι ήταν όπως ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και όπως ξέρετε, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ανέκυψαν περίπου καμιά εικοσαριά καινούργια κράτη. Γιατί διαλύθηκαν παλιές αυτοκρατορίες, ανέβηκαν τοπικές ελίτ και ούτω καθεξής. Με τον ίδιο τρόπο, αν δούμε την πορεία του κόσμου εκείνη την εποχή, δηλαδή από τους Νεοπολεόντιους πολέμους και μετά, θα δούμε ότι μαζί με την εμφάνιση της Ελλάδας εμφανίζονται πολλά καινούργια κράτη. Δεν είναι τυχαίο ότι στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης γιορτάζει τα 200 χρόνια η Βραζιλία, τα 200 χρόνια η Αργεντινή, τα 200 χρόνια και οι Λατινοαμερικάνικες χώρες. Γιατί τα γιορτάζουν αυτά τα χρόνια? Γιατί καταλήθηκε η Ισπανική Αυτοκρατορία.
Και μπήκε ο Ναπολέοντας στην Ισπανία, καταλήθηκε η Ισπανική Αυτοκρατορία και επομένως οι τοπικές ελίτ βρήκαν την ευκαιρία να πάρουν εξουσία. Με τον ίδιο τρόπο ο Ναπολέοντας κατέλυσε την Βενετική Δημοκρατία, επομένως τα Ιόνια νησιά έμειναν στο έλεος του Θεού, μπήκαν οι Ρώσοι, οι Άγγλοι και ούτω καθεξής. Εισέβαλε στην Αίγυπτο και επομένως επέφερε βασικό κτύπημα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άρα οι διάφορες τοπικές ελίτ άρχισαν να εξεγείρονται, οι Σέρβοι, Πελοπόννησος. Πολλές φορές δεν έχουν καταλάβει ότι δεν ήταν 400 χρόνια σκλαβιά στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησο είχε την Οθωμανική κυριαρχία μόλις 100 χρόνια όταν έγινε η Επανάσταση. Πριν ήταν η Βενετή. Επομένως στην Πελοπόννησο υπήρχαν και κοινωνικές δυνάμεις και ένοπλες δυνάμεις κτλ. Οι οποίες ήταν έτοιμες να αδράξουν αυτές τις ευκαιρίες και να δημιουργήσουν καινούργιες εξουσίες. Επίσης, στην Ελληνική Επανάσταση έχουμε πολλά στρώματα. Έχουμε το στρώμα της ιδεολογίας όπως έρχεται από την Γαλλική Επανάσταση και το στρώμα των ελευθεριών. Έχουμε στρώματα πιο συντηρητικά, αλλά επίσης εθνικά και θρησκευτικά, όπως είναι αυτό που έρχεται από τον ρωσικό φιλελληνισμό. Και η Εκκλησία παίζει ένα ρόλο σε αυτά, δίνοντας τροπές συντηρητικές προς το καινούριο κράτος, το οποίο τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους εκεί παίζονται σε ποια θα είναι η φυσιογνωμία του καινούριου κράτους, και είδαμε, εν πάση περιπτώσει, ποια ήταν η φυσιογνωμία μετά τον Όθωνα, τους Βαβαρούς και ούτω καθεξής. Επομένως, η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα σύνθετο γεγονός. Το πώς θα το δώσουμε αυτό στο σχολείο είναι ένα ζήτημα. Πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά προς αυτά που λένε οι ιστορικοί και η ιστορική επιστήμη σήμερα. Το να είμαστε εντελώς αυτά είναι εντελώς αδύνατο. Χρειάζεται οπωσδήποτε και κάποιο στοιχείο το οποίο θα παίξει ρόλο ηθικοπλαστικό, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Νίκος Οφίλης. Οι ιστορικοί σήμερα λένε όχι εθνική συνείδηση. Η ιστορία δεν πρέπει να καλλιεργεί εθνική συνείδηση, αλλά πρέπει να καλλιεργεί ιστορική συνείδηση. Ελάτε τώρα ένας πολιτικός εδώ, τι θα πει. Θα πει εντάξει, θα το ονομάσει αυτό διευρυμένη εθνική συνείδηση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα σύγχρονα δικαιώματα του πολίτη, τους διαφορισμούς μέσα στο έθνος και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι πάντοτε υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στον πολιτικό λόγο και στον επιστημονικό λόγο. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να είμαστε πιο κοντά, εκείνο το οποίο θα πρέπει να βάλουμε ως στόχο, είναι όχι να πούμε τα ίδια, αλλά να είμαστε όσο το δυνατόν κοντύτερα στον επιστημονικό λόγο. Ας έρθουμε τώρα στην τωρινή γιορτή. Δεν ξέρω ποιο θα είναι εκείνο το οποίο θα κάνει τη σπίθα ώστε να θυμόμαστε μετά από χρόνια, 200 χρόνια της Επανάστασης. Δεν ξέρω αν θα είναι μια καινούργια άποψη, αν θα είναι ένα καινούργιο βιβλίο ή αν θα είναι ζούμε στην εποχή του κινηματογράφου, ζούμε στην εποχή της τηλεόρασης, αν θα είναι κάτι τέτοιο το οποίο ουσιαστικά θα έχει μεγάλη επίδραση. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Ο στόχος μας δεν θα πρέπει να είναι μια μεγάλη γιορτή του τύπου, παραδείγματος χάρη, της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά να είναι οσοδήποτε περισσότερες συζητήσεις, όπως είναι αυτή σήμερα, μέσα στον κόσμο, στα σχολεία, στις πόλεις, στην τηλεόραση, αλλά και ζωντανές συζητήσεις και μέσα από τα περιοδικά και μέσα από τις εφημερίδες. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα διαρκές φόρουμ συζήτησης για την Ελληνική Επανάσταση, που να βγάλει καινούργιες πλευρές, καινούργιες απόψεις, που οι άνθρωποι να πούνε και την δική τους, να εκφραστούν για την προσέγγιση τους, αλλά να γνωρίσουμε επίσης και επιστημονικές πλευρές, ιστορικές πλευρές γύρω από την Επανάσταση. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Το δεύτερο
είναι ότι η Επανάσταση του 1821 ήταν επίσης ένα διεθνές γεγονός, δεν ήταν μόνο ένα ελληνικό γεγονός. Ήταν ένα διεθνές γεγονός όχι μόνο για τους λόγους που σας εξήγησα πριν, έγινε δηλαδή με τους Ναπολεοντικούς πολέμους, έγινε ένας ουσιαστικά παγκόσμιος πόλεμος που προκάλεσε σεισμούς και ένας από αυτούς τους σεισμούς ήταν η Ελληνική Επανάσταση. Αλλά επίσης και λόγω του φιλελληνισμού, λίγο λόγω του κινήματος το οποίο υποστήριξε την Ελληνική Επανάσταση, μπήκε η Ελληνική Επανάσταση και συνυφάνθηκε με την ιστορία πάρα πολλών χωρών και εκτός Ευρώπης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην Αμερική είχαν δημιουργηθεί φιλελληνικές επιτροπές, φιλελληνικά κομιτάτα. Αυτά τα ίδια τα κομιτάτα, αυτές οι ίδιες οι επιτροπές, αφού τέλειωσε η Ελληνική Επανάσταση, έθεσαν το ερώτημα. Μας ενδιαφέρει για τους σκλάβους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με τους δικούς μας τους σκλάβους τι θα γίνει, τους σκλάβους του Νότου, τους μαύρους. Οι ίδιες φιλελληνικές επιτροπές εξελίχθηκαν στις επιτροπές που διεκδικούσαν την κατάργηση της δουλείας στην Αμερική. Και μάλιστα επειδή οι γυναίκες έπαιξαν ένα ρόλο σε αυτές τις επιτροπές, στις φιλελληνικές μαζεύοντας, εν πάση περιπτώσει, για την Ελληνική Επανάσταση, διάφορα εφόδια, οι ίδιες δραστηριοποιήθηκαν και στις επιτροπές κατάργησης της δουλείας στο νότο της Αμερικής. Και είναι όλη αυτή η πορεία και ένας τρόπος, τον οποίο αν δει κανείς, ας πούμε, την ιστορία του γυναικείου κινήματος στην Αμερική, όπου οι γυναίκες μπαίνουν ήδη από την αρχή του 19ου αιώνα στην πολιτική. Με τον ίδιο τρόπο και σε πολλές άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στην Ινδία, υπήρχαν φιλελεύθεροι, της ελίτ βέβαια της Ινδικής, οι οποίοι είχαν επαφές με Άγγλους φιλέλληνες οι οποίοι βρίσκονταν στην Ελλάδα, προκειμένου να καταλάβουν τι είναι αυτό το κίνημα που δημιουργεί μια ανεξάρτητη χώρα από μια αυτοκρατορία. Γιατί είχαν και αυτοί στο μυαλό τους την Ινδία σε σχέση με την Ελλάδα. Και επίσης, άλλη περίπτωση από την Ινδία, ο Παντίτ Νεχρού, ο πατέρας της Ίντιρα Γκάντι, ο οποίος ήταν στη φυλακή και έγραφε στην κόρη του κάθε μέρα ένα γράμμα στο οποίο της έλεγε μια ιστορία, και έχουν εκδοθεί αυτά σε τόμο, μιλάει για την Ελληνική Επανάσταση και μιλάει με τον ίδιο τρόπο. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο αρχαίος λαός, εν πάση περιπτώσει που υπήρχε εκεί πέρα, να τα βάλει με μια Οθωμανική Αυτοκρατορία και εμείς να μην μπορούμε να τα βάλουμε με τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Στην ίδια την Οθωμανική Αυτοκρατορία επίσης πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη. Γιατί η Ελληνική Επανάσταση έπαιξε ένα ρόλο. Έπαιξε ένα ρόλο στο να γίνουν μεταρρυθμίσεις στο ίδιο το Οθωμανικό κράτος. Να, η ΣΥΑ για να γνωστοποιούν, τα ξέρει καλύτερα εδώ, να μην πω περισσότερα. Αλλά δεν ξέρουμε και βασικά ζητήματα. Έχουμε καταλάβει γιατί στην αρχή της Επανάστασης προσπαθούσαν οι Οθωμανοί να προσετεριστούν διάφορους Αλβανούς για να πολεμήσουν τους Έλληνες και δεν έστειναν στρατό. Γιατί είχαν ένα ανοιχτό μέτωπο με την Περσία. Γινόταν στα ίδια χρόνια πόλεμος ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία την Περσία. Κοιτάξτε οποιοδήποτε βιβλίο, πουθενά δεν αναφέρεται σε αυτά τα πράγματα. Επομένως, έχουμε μέχρι τώρα πολλές καινούργιες γνώσεις. Πολλές καινούργιες γνώσεις. Ακόμη μάλιστα πρόκειται να βγει και από ό,τι ξέρω από φίλους Οθωμανολόγους, έχουν βρει ακόμη και την ταμπέλα την οποία είχαν κρεμάσει στον Πατριάρχη όταν τον είχαν κρεμάσει. Και τι τη λέγανε σε αυτή την ταμπέλα. Λέγανε ότι το κρεμάμε τον Πατριάρχη επειδή δεν μπορεί, από την Πελοπόννησο ήτανε, δεν μπορεί να μην ήξερε ότι θα εξεγερθούν οι δικοί του και θα εξεγερθούν ως τι, ως πράκτορες των Ρώσων. Γιατί οι Τούρκοι φοβούντουσαν τους Ρώσους. Δεν καταλάβαιναν τι ακριβώς είναι αυτό το εθνικό κίνημα. Εντάξει, γιατί υπήρχαν Έλληνες, οι Ρωμιοί, οι Φαναριώτες κτλ. Έπαιζαν μέσα ένα ρόλο σε αυτή την διοίκηση. Κοιτάξτε, είναι εντελώς παραμόρφωση της ιστορίας να θεωρούμε, να έχουμε μία εικόνα ο υπόδουλος ελληνικός λαός τα 400 χρόνια, ο οποίος εξεγέρθηκε το 1821. Δεν υπήρχε ένας λαός, υπήρχαν πάρα πολλές ομάδες και ένα μέρος από αυτών των ολινόφωνων ομάδων
ήταν μέρος της εξουσίας. Δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια σύνθετη αυτοκρατορία στην οποία ένα μέρος το μοιράζονταν επίσης και οι ελληνικές και οι ελληνόφωνες ομάδες. Το πώς αυτό μεταμορφώθηκε στην Επανάσταση του 1821 και δημιουργήθηκε ανεξάρτητο κράτος είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός για να το καταλάβει κανείς. Ένα γεγονός δηλαδή το οποίο χρειάζεται μελέτη για να καταλάβουμε πώς ακριβώς συστρέφεται και δημιουργείται η ιστορία χωρίς να έχεις εκ των προτέρων μία αντίληψη του πού θα πάει αυτή η ιστορία. Αυτό είναι το συναρπαστικό μέσα από την Επανάσταση. Αν αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε, αν αυτό μπορούμε να το μεταδώσουμε στα παιδιά, αν αυτό μπορούμε να το μεταδώσουμε και να το κουβεντιάσουμε, να το επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, αυτό θα είναι το συγκλονιστικό γεγονός για την Επανάσταση. Ευχαριστώ. Μια περιπλάνηση στις ελληνικές φυλακές του Πάνου Λάβου, τώρα στον χώρο του βιβλιοπωλείου. Ευχαριστούμε. Μια τελευταία, ναι. Εάν η Επανάσταση επομένως είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, σημαίνει ότι δεν είναι το ζήτημα εμείς να μιλάμε προς το εξωτερικό, αλλά να βάλουμε και να εμπλέξουμε στη συζήτησή μας ιστορικούς, δημοσιογράφους, ανθρώπους που κατευθύνουν την κοινή γνώμη σε συζητήσεις για την Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή το πώς στην Ινδία θα συζητηθεί η Ελληνική Επανάσταση, το πώς στην Αμερική, το πώς στις άλλες χώρες. Και εδώ χρειάζεται και θα χρειαστεί ίσως και να το διεκδικήσουμε αυτό και ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, από την ελληνική κυβέρνηση. Αντί να λένε ότι θα βάλουν τον Αγγελοπούλου να κάνει διάφορες σχέσεις, το καλύτερο θα ήταν να κάνουν ένα πρόγραμμα ώστε να εμπλέξουν, εν πάση περιπτώσει, επιστήμονες από όλες τις άλλες χώρες να γράψουν, να μιλήσουν, να κουβεντιάσουν για την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό είναι παγκόσμιος εορτασμός και αυτό σημαίνει και αυτό που λέμε ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι η παγκοσμιοποίηση της Ελληνικής Επανάστασης στην επέτειο των 200 χρόνων. Ευχαριστούμε πολύ. Εσύ, Αναγνωστοπούλου, είναι η τελευταία εκ των ομιλητών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που ήρθατε σε αυτή τη πολύ ωραία συζήτηση που έχουμε ανοίξει και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινήσω από κάτι που έλεγε ένας μεγάλος Γάλλος ιστορικός. Ο ιστορικός, λέει, είναι ο άνθρωπος που κάθεται σε ένα λόφο και περιγράφει, αναλύει όλη τη διαδικασία σύγκρουσης δύο τρένων. Το πρόβλημα είναι όταν ο ιστορικός βρίσκεται μέσα σε ένα από τα δύο τρένα, πώς θα περιγράψει και θα αναλύσει τη διαδικασία. Έχω βρεθεί τα τελευταία χρόνια ακριβώς σε αυτή τη θέση, σε αυτό που είπε ο Αντώνης Ολιάκος, ο ιστορικός έχει ένα άλλο βάθος συζήτησης και ελευθερίας πάνω απ' όλα, άλλο πολιτικός. Το έζησα πάρα πολύ αυτό το μεγάλο δίλημα με τη Συμφωνία των Πρεσπών, που για μένα ήτανε η πιο σημαντική αρρωγμή που δημιούργησε η αριστερά στον εθνικιστικό καθρέφτη. Δεν θεωρώ ότι τον έσπασε, αλλά ήταν μία από τις σημαντικότερες δρογμές. Και το είδαμε, δεν χρειάζεται να το αναλύσω, έχω μιλήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο πράγμα, που είναι η επέτειος από τα 200 χρόνια. Δεν θα μιλήσω ως ιστορικός, θα σας πω τι προσλαμβάνω από την κοινωνία. Με έχουν καλέσει διάφοροι δήμαρχοι στην Ελλάδα να τους πω τη γνώμη μου πώς να γιορτάσουν την επέτειο. Αυτό που κυριαρχεί και έχει περάσει και έχει αρχίσει να με φοβίζει είναι αυτό που έχει βγάλει η Νέα Δημοκρατία προωθούν διάφορα στελέχη ιδεολογική ταγή της Νέας Δημοκρατίας που είναι το να κάνουμε rebranding την Ελλάδα. Δηλαδή το πώς θα ξαναδιαχειριστούμε το brand name Ελλάδα. Και τι θα είναι αυτό. Δήμαρχος μου λέει εμένα με ενδιαφέρει πώς θα προσελκύσουμε τουρίστες. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά κατευθείαν πάει εκεί όλη η επέτειος. Αυτό δηλαδή το πώς θα διαχειριστούμε την επανάσταση του 21 με έναν τρόπο που είτε να προσελκύσουμε τουρίστες, είτε επενδύσεις, είτε οτιδήποτε άλλο, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το δεύτερο σημείο που έχω να θίξω.
Προχτές συζητάγαμε στη Βουλή στην αναθεώρηση του Συντάγματος και πάλι το άρθρο 3, σχέσεις κράτους-εκκλησίας και αυτά, και ακούω ομιλητή από τη Νέα Δημοκρατία, η εθνική συνείδηση, η εθνική ταυτότητα είναι μία, το εθνικό συνέστημα είναι πηγαίο πράγμα και γι' αυτό πρέπει να έχουμε μία ταυτότητα, αυτό που είπε και είπε η Νέα Δημοκρατία επίσημα με το νομοσχέδιο, με τη διάταξη για τα 200 χρόνια. Όταν εγώ στην ομιλία μου είπα ότι η εθνική συνείδηση και η εθνική ταυτότητα έχουν ιστορικότητα, είναι σύγκρουση κοινωνικών σχέσεων, είναι σύγκρουση ιδεολογιών, είναι σύγκρουση πολλών πραγμάτων, δεν υπάρχει έτσι από μόνη της, πετάχτηκαν κάποιοι και όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και μου είπανε τι έχουμε πολλές εθνικές συνειδήσεις. Δηλαδή αυτό που για έναν ιστορικό είναι αυτονόητο και εκεί έρχεται αυτό που λέει και Ραμαίος, να καλλιεργήσουμε την εθνική συνείδηση αυτή τη μία. Ένα πράγμα το οποίο είναι από ιστορικοποιημένο είναι εκεί που έχετε δυσκολία οι καθηγητές στο σχολείο. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά βέβαια και εσύ το ξέρεις, αλλά πώς το περνάς είναι το θέμα, ότι αυτό δεν είναι ένα πράγμα που φτιάχτηκε γενικά και αόριστα, αλλά έχει ιστορικότητα, έχει συνέχεια, σύγκρουση από κάτω. Δηλαδή το απλό παράδειγμα ότι κάποτε στην εθνική ταυτότητα η αριστερά ήταν αποσυνάγωγοι κομμουνιστές, δεν εντάσσονταν μέσα, δεν ήταν Έλληνες, ήταν απάτριδες ή ήταν εξόριστοι κλπ. Αυτά είναι σημαντικά θέματα που πρέπει να επανέλθουν στη συζήτηση. Και ένα τελευταίο από τις παρατηρήσεις τώρα λόγω της πολιτικής που κάνω, γίνεται τις τελευταίες μέρες και θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα, η σύγκρουση για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού ή όπως λέμε τον απόδημο, δεν το λέμε εμείς, οι Έλληνες του εξωτερικού. Προσέχτε, δεν είναι μόνο μία σύγκρουση και δεν πρέπει να την αφήσουμε εκεί για το αν θα ψηφίζουν πάρα πολλοί που θα αλλοιώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα που θέλει η Νέα Δημοκρατία και είναι βέβαια και είναι το κρίσιμο. Και είναι αλλίωση της ίδιας της δημοκρατίας, όχι αλλίωση, η δημοκρατία παίρνει πια άλλα χαρακτηριστικά. Αλλά για μένα το κρίσιμο, και εκεί πάει με όλα τη νέα ταυτότητα, τη νέα εθνική συνείδηση κλπ. Αυτή η ομοιογένεια του έθνους σε μία αποεδαφικοποιημένη διάσταση. Δηλαδή δεν έχει έδαφος το έθνος, είναι ένα μεγάλο πράγμα οικουμενικό, το οποίο μας γυρίζει πίσω στην αντίληψη περί γένους. Δηλαδή είναι η θρησκεία, ενδεχομένως η γλώσσα, όχι σίγουρα η γλώσσα, σίγουρα όμως η θρησκεία, σε ένα οικουμενικό γένος, μια κοινότητα που η μεγάλη τομή του 1821 είναι ότι ακριβώς περνάμε από την αντίληψη της κοινότητας στην πολιτεία, στο πολιτικό σώμα. Αυτό για μένα, εάν μπορέσουμε σε αυτό που έλεγε ο Λιάκος, ή να το συζητήσουμε, ή να το γράψουμε, ή να το περάσουμε με χίλιους δύο τρόπους, είναι το κρίσιμο σημείο που θα παιχτεί ο εορτασμός των 200 χρόνων, που πάνε όλα του νεοφιλελευθερισμού, οι επενδύσεις, οι κατακτήσεις, οι επαναστάσεις τι κάνανε. Είπε ο Αντώνης ότι ήτανε παγκόσμιο γεγονός, διεθνές γεγονός οι επαναστάσεις και η ελληνική επανάσταση εγγράφεται σε αυτά τα διεθνή γεγονότα της επαναστατικής φάσης της ιστορίας και ευρωπαϊκό γεγονός είναι και διεθνές γεγονός είναι εδαφικοποιημένο. Οι επαναστάσεις έχουν εδαφικότητα, δεν είναι ποτέ στον αέρα. Εδώ λοιπόν η αποεδαφικοποίηση της ίδιας της επανάστασης, φτιάχνουμε ένα rebranding, φτιάχνουμε ένα αυτό, ακυρώνει την ίδια την επανάσταση, αλλά κυρίως για μας και ως αριστερά, υπονομεύει αυτό που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ο 21ος αιώνας. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Αν μιλάμε για την αναγκαιότητα κοινωνικού κράτους, αν μιλάμε για την αναγκαιότητα δημόσιου χώρου, αν μιλάμε για όλα αυτά, αυτά θέλουν έδαφος.
Δεν θέλουν κοινοτική αντίληψη του έθνους. Και εγώ δεν θα δώσω τη μάχη, και το λέω από τώρα δημοσίως, στο αν υπάρχει δεν υπάρχει εθνική συνείδηση και όλα αυτά. Όχι, εκεί είναι η μάχη χαμένη για μένα. Είναι τι ιστορικότητα έχει, πόσο εκδημοκρατισμένη είναι, δηλαδή αντί να πηγαίνουμε στα 200 χρόνια σε μια εθνική συνείδηση πολύχρωμη, πολύχρωμη γιατί έχει έδαφος, γιατί μέσα σε αυτή την εθνική συνείδηση είναι και ο Έλληνας γεννημένος από Ελληνίδα και από Έλληνα, είναι Ορθόδοξος, αλλά και ο άλλος που δεν είναι Ορθόδοξος, που είναι ο Αλβανός δεύτερης, τρίτης γενιάς, που είναι ο Αντετοκούμπο, που είναι οποιοδήποτε. Τι θα πάμε σε μία αυτή αίματος, στην οποία, για την οποία θα υπάρξει μάχη, και η μάχη ξέρετε που θα δοθεί. Στο γνωστό πάλι σημείο, δεν θέλετε αυτούς τους Έλληνες στο έθνος μας, δεν θέλετε τους ομογενείς μας, δεν θέλετε όλα αυτά. Εκεί θα δοθεί η μάχη και εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι γιατί θα πρέπει, για ποια πράγματα και πώς θα το πολεμήσουμε αυτά. Αυτό. Επειδή λοιπόν το τελευταίο διάστημα που βρέθηκα στην ιστορία της πολιτικής, της κυβερνώσας αριστεράς, παρακολουθώ συνέχεια τι λένε οι αντίπαλοι, πώς το λένε, τι πράγματα αποκρύπτονται και τι πράγματα δεν έχουμε εμείς οι ίδιοι ως αριστερά, δεν έχουμε κατανοήσει σε βάθος και δεν έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο ιδεολογικό οπλοστάσιο που να έχουμε ετοιμότητα. Είπε ο Αντώνης, συγγνώμη που σε επικαλούμε συνέχεια, αλλά ξέρεις ότι το κάνω εδώ και πολλά χρόνια. Είπε ο Αντώνης, και είναι αλήθεια, οι ιστορικοί έχουμε επεξεργαστεί πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε μιλήσει για όλα, έχουμε γράψει για όλα και για την Ελληνική Επανάσταση και για τις αυτοκρατορίες πως πέφτουνε. Για έναν υπέροχο, και δεν το λέω με αξιολογική διάθεση ότι ήταν πάρα πολύ καλό σε σχέση με κάποιους άλλους, πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ενδιαφέρουσα ελληνική νεωτερικότητα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ξέρετε πόσες αποσιοποίησεις υπάρχουν από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ελληνική νεωτερικότητα. Τι προσέχω πάντα στους αντιπάλους. Αποσιοποιούν από την ελληνική νεωτερικότητα αυτά τα στοιχεία τα οποία καθιστούν την ελληνική ιστορία, μία ιστορία η οποία είναι απολύτως νεωτερική από το 21 και μετά, και δεν είναι αυτό που λένε συνέχεια, και υπήρξαν βιβλία μέσα στην κρίση, αυτό που λες να παρακολουθούμε τι γράφουνε, τα βιβλία του πώς δεν έχουμε αποβάλει οθωμανικές καταβολές και οι 400 χρόνια δουλειά, σημαντικοί διανοητές του άλλου χώρου τα έχουν γράψει αυτά, τα οποία δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν γιατί υπάρχουν άπειρες αποσιοποίησεις. Συζητάγαμε για το θέμα εκκλησίας κράτους. Το τι μάχες έχουν δοθεί για τη λέξη, για τον όρο επικρατούσα, για τον όρο ουδέτερο ή αδιάφορο κράτος. Κάποιος μας τον είπε βαρβαρισμό, τον όρο ουδέτερο κράτος, σαν να μην έχει υπάρξει ποτέ. Για την παιδεία, ότι είναι υλική υπόθεση των λαϊκών και όχι πνευματική υπόθεση της Εκκλησίας. Επίσης έχουν σκοτωθεί οι άνθρωποι, δικοί μας, οι Έλληνες άνθρωποι, όχι κάποιοι άλλοι από το εξωτερικό. Αυτά όλα έχουν αποσιοποιηθεί. Για μένα λοιπόν το κρίσιμο είναι πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε συζητήσεις και ή δυνατόν συζητήσεις που να πιάνουν τέτοια κορυφαία θέματα, να πιάσουμε δηλαδή την κορυφαία μάχη, ας πούμε, αυτόχθονες ετερόχθονες, να πιάσουμε μία κορυφαία μάχη πώς λόγω μεγάλης ιδέας το ελληνικό κράτος δίνει, αναγνωρίζει ως Έλληνες και αυτούς που ζουν στη Σμύρνη, αρκεί να πούνε ότι την τάδε ημερομηνία που γεννηθήκανε, ας ήταν Οθωμανική επικράτεια αλλά έχει περάσει τώρα στην Ελληνική επικράτεια,
γιατί προσπαθούσαν να φτιάξουν το μεγάλο γένος το οποίο θα είναι το ελληνικό κράτος και όχι το πατριαρχείο πια από πάνω. Αυτά όλα πρέπει να τα ξαναπούμε, να τα εκλαϊκεύσουμε, γιατί πολλές φορές δεν γίνονται κατανοητά, να ξαναθυμίσουμε ονόματα και περιπέτειες, να τα ξαναθυμίσουμε, γιατί δεν τα ξέρουμε ούτε εμείς οι ίδιοι, και το διαπίστωσα και με τη Συμφωνία των Πρεσπών, για να μπορέσουμε να είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Ο νεοφιλελευθερισμός, και ένα τελευταίο και δεν θα μιλήσω άλλο, αυτό που πρόσεξα κυρίως από τη δεξιά ήταν ένα πράγμα: όσο το δυνατόν μεγαλύτερο σβήσιμο της μεταπολίτευσης, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, πανεπιστημιακό άσυλο. Δεν είναι αν είναι το πανεπιστημιακό άσυλο λειτουργικό, αν έχει κάνει το ένα, αν έχει κάνει το άλλο. Ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είπε μία λέξη που μου καρφώθηκε αμέσως στην ομιλία του. Είναι μύθος, λέει, το πανεπιστημιακό άσυλο. Καμία ιστορικότητα σε αυτό. Κάποτε έγινε, κάτι έγινε, τελείωσε το θέμα. Είναι μύθος το ένα, είναι μύθος το άλλο. Δηλαδή, ιστορικές περιόδους όπου η δημοκρατία αποκτούσε δαφικότητα, εξαφανίζεται και εξαερώνεται. Λοιπόν, για μένα αυτό είναι το κρίσιμο θέμα, και από εκεί και πέρα μπορούμε να έρθουμε στα σχολεία. Εμένα μου κάνει, θα μου άρεσε πάρα πολύ, να δούμε πώς αυτοί οι Οθωμανοί, Σουλτάνοι, αξιωματούχοι προσέλαβαν την Ελληνική Επανάσταση. Πόσο σημαντικό ήταν για αυτούς ότι μέσα στην αυλή τους ήρθαν όροι, ορολογίες που δεν τις είχαν διανοηθεί. Ψάχναν οι Σουλτάνοι, βάζανε εκεί κόσμο και λαό να τους εξηγήσει τη λέξη ισότητα. Πώς θα τη μεταφράσουνε, τη λέξη ελευθερία, λέξεις δηλαδή που να αποκτήσουνε κάποιες προσλαμβάνους. Και πώς φτιάχνεται η συλλογικότητα, πώς αποκτούν εκεί οι ίδιοι την αντίληψη τι σημαίνει συλλογικό. Έχουμε να κάνουμε δεν πάρα πολλά. Κάρτα, θεωρώ ότι ως αριστερά είναι προνομιακό μας παιδί. Οι κάτω χώρες έχουν δουλέψει ιστορικοί επί πάρα πολλά χρόνια. Αρκεί αυτό να διοχετευτεί στον κόσμο και να είμαστε σε ετοιμότητα. Προσέχτε, ό,τι λένε οι αντίπαλοι δεν είναι για να το περιγελάσουμε. Να το περιγελάσουμε, να το διακομωδήσουμε και να το αφήσουμε εκεί. Έχει βάθος και έχει στόχευση. Και αν δεν τη βλέπουμε αυτή τη στόχευση και το βάθος, δεν είμαστε σε ετοιμότητα να το αντιμετωπίσουμε. Και σας το λέω, η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού θα αποτελέσει πεδίο σκληρής μάχης. Και αν δεν είμαστε έτοιμοι, θα τη χάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστήσω όλους και όλες που είσαστε εδώ. Θα θέλαμε πάρα πολύ να συνεχίσουμε τη συζήτηση με παρεμβάσεις από κάτω. Δυστυχώς οι διοργανωτές μας ζητάνε να τελειώσουμε για να αρχίσει το πρόγραμμα της κεντρικής εξέδρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές και την ομιλήτρια της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους και όλες εσάς που ήσασταν εδώ.